Αντιμέτωποι με το χειρότερο εφιάλτη είναι από χθες η παραγωγή του νομού Ρεθύμνου που είδαν πετσοκομμένες τις επιδοτήσεις που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Οι περισσότεροι μιλούν για μείωση που αγγίζει ακόμα και το 60%. Κάποιοι έλαβαν το απόλυτο 0, ενώ ελάχιστοι ήταν εκείνοι που είδαν στους λογαριασμούς τους να πιστώνεται το 70% της προκαταβολής των επιδοτήσεων. Ωστόσο, όλοι τους κάνουν λόγο για την ταφόπλακα που πλέον μπαίνει στον κλάδο τους. Η απόγνωσή μας είναι μεγάλη. Τώρα, αυτή τη στιγμή, βλέπουμε παραγωγούς κτηνοτρόφους που είναι ελλειμματικοί. Μιλούμε για έναν παραγωγό που παίρνει 8.000 ευρώ προκαταβολή, του έχουν βάλει από 2.500 έως 3 χιλιάρικα προκαταβολή. Κάτοικοι του Περάματος στο Αμυλοπόταμο που έσπευσαν πρωί-πρωί στην τράπεζα δεν κρύβουν την οργή τους στο φακό της Κρήτη TV. Τα χρήματα είναι λίγα και οι οικονομικές τους υποχρεώσεις τεράστιες. Ο κόσμος ζει μια δραματική κατάσταση. Ο αγροτικός κόσμος και ο γεωργικός κόσμος. Λοιπόν, θέλουν να τα λάβουν οι γνώστονες. Οι υπεύθυνοι, αν δεν θέλει, αφήσει τον κόσμο να αποδάνει. Ο κύριος Μητσοτάκης στην Αθήνα μου τη βγάλει με 300 μένα. Εγώ δεν παίρνω, ο άλλος δεν παίρνει, ο άλλος δεν παίρνει, τίποτα. Δεν παίρνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Για όλους είναι δύσκολα. Τα πάντα είναι δύσκολα τώρα. Καθοριστικό ρόλο στο ψαλίδισμα των επιδοτήσεων έπαιξε η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια, η οποία παρά την τροποποίηση που ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εξακολουθεί να προκαλεί σύγχυση σε παλιούς και νέους κτηνοτρόφους. Δεν θέλω δηλαδή να απογοητεύσω τους συναδέλφους μου, τους κτηνοτρόφους. Απλώς το Δεκέμβριο βλέπω πραγματικά ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία, να έχει διαλύσει παντελώς. Εάν δεν πάρει πίσω τη νέα αιτία που υπογράφτηκε και πήρε ΦΕΚ, δυστυχώς θα δούμε παιδιά νέα που θα κατακοθούν πλήρως στη κτηνοτροφία. Γιατί μιλάμε, το κάθε άτομο θα παίρνει από 1.500 με 1.700 ευρώ με τα στρέμματα που αναλογεί στον καθένα. Πάντως, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αλλαγή πλεύσης από το Υπουργείο, οι παραγωγοί του νησιού εξετάζουν το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων στην Αθήνα.